Εάν ήθελα, θα μπορούσα να πάρω το Κίεβο σε 2 εβδομάδες, ήταν η φράση που φέρεται να υπόθηκε από τον Βλαντιμίρ Πούτιν προς τον Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο και έχει ανάψει φωτιές στη διεθνή διπλωματία. Τη συνομιλία μεταξύ των δύο ανδρών έδωσε στη δημοσιότητα η ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν ρώτησε εάν υπάρχουν Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία. Η απάντηση που έλαβε από τον Ρώσο πρόεδρο ήταν «Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Εάν θέλω, μπορώ να πάρω το Κίεβο μέσα σε 2 εβδομάδες». Ο Μπαρόζο φέρεται να μετέφερε στους Ευρωπαίους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο Κορυφής τα όσα διημήφθησαν, με αποτέλεσμα να υπάρξει διάχυτη δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο του Ρώσου Προέδρου. Το Κρεμλίνο πάντως σε ανακοίνωσή του υποστήριξε πως η φράση απομονώθηκε με αποτέλεσμα να παρερμηνεύεται.